θα φύγουμε από εδώ. Γιατί εδώ γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, φτύσαμε αίμα και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Μπαίνουμε σε νέα φάση, μπήκαμε σε νέα φάση. Μας απέλυσαν. Το καταλαβαίνουμε. Είναι βαρύ. Είναι βαρύ να έχεις φτύσει αίμα, να παλεύεις και να σου λένε απολύεσαι. Το καταλαβαίνουμε. Είναι απόγνωση. Αλλά όλοι μαζί θα την ξεπεράσουμε την απόγνωση, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Και συνεχίζεται και θα ζήσουμε και θα ζήσουμε και όπως πρέπει. Συνεχίζεται, συνάδελφοι. Από αύριο παίρνουμε μέτρα και αιτήματα και απαιτούμε εδώ και τώρα να διασφαλιστεί η εργασία μας, να διασφαλιστεί το εισόδημα στην οικογένειά μας. Ούτε μια μέρα χωρίς εισόδημα. Αυτό είναι. Και τώρα θα αναμετρηθούμε στα δεύτερα ψέματά τους. Τα πρώτα ήταν ότι θα βρίσκανε επενδυτές, ότι η Λάρκο δεν θα κλείνε. Να το! Το κλείσαν! Ούτε ένας εργαζόμενος σήμερα δεν είναι μέσα. Εδώ και 5 λεπτά! Το κλείσαν. Και μάλιστα κλείσανε μια επιχείρηση που δεν είχαν πάρθει, ποτέ δεν είχε περάσει από το κατασκευαστή στο μυαλό ότι θα φτάσει να κλείσει. Η πύλη μέσα δεν μπόρεσε να κλείσει, γιατί θα εγκλωβιζόταν μέσα ο εργαζόμενος. Δεν είχαν προβλέψει να βγει εργαζόμενος άμα την κλείναν. Ποτέ αυτό το έγκλημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα το πληρώσει πολύ ακριβά ακόμη. Και θα το πληρώσει ειδικότερα οι υπουργοί που ερχόντουσαν εδώ 4 χρόνια πριν και μας λέγαν ότι θα μας σώσουν. Και σήμερα βρίσκουν τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, μακριά από αυτόν τον τόπο. Σε άλλα χωριά τους λένε ότι καλά να πάθετε, δεν υπάρχουν επενδυτές, το καταγγέλουν αυτές και μετά μας λένε ότι του λέμε και ψέματα. Ποιοι οι ψεύτες, λένε ψεύτες ποιους, εμάς που είπαμε την πρώτη στιγμή την αλήθεια. Δεν θα τους περάσει. Οι περισσότεροι μέσα αυτήν η οργή, αυτήν η απόγνωση λέει τελειώσαμε τώρα. Όχι, συνάδελφοι. Υπάρχει μεγάλη προοπτική. Προοπτική που πάνω απ' όλα στηρίζεται σε γερή βάση. Και η βάση είναι η ενότητά μας. Όλοι μαζί και τα παιδιά μας δεν θα μείνουν νηστικά και θα τα σπουδάσουμε και στους γιατρούς θα τα πάμε και εδώ θα είμαστε κάθε μέρα να διεκδικούμε την επαναλειτουργία του θηρίου με εμάς εργαζόμενους. Δεν παρατιόμαστε από αυτό. Δεν παρατιόμαστε από αυτό. Πρέπει όμως να βγουν συμπεράσματα. Τι ήταν αυτό που μας κράτησε 4,5 χρόνια κόντρα σε μια στρατηγική επιλογή όλων των κυβερνήσεων, συνάδελφοι. Η Νέα Δημοκρατία με εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγάλο συμφέρον που ενδιαφέρονται για το πλούτο της Λάρκου. Με αυτούς αναμετριόμαστε. Δεν αναμετρηθήκαμε, αναμετριόμαστε και σήμερα και θα αναμετρηθούμε. Με όλους αυτούς και τους έχουμε τζατζάρει 2-4,5 χρόνια, τους πρόχνουμε και τους κοιτάμε κατάματα. Και αυτό το οφείλουμε επειδή ήμασταν όλοι μαζί, είχαμε το ίδιο σκοπό και όλοι μαζί τα καταφέραμε. Έτσι, ενωμένα, όλοι μαζί, αύριο το πρωί είμαστε και μετά δεν φεύγει κανένας, να ξέρουμε πώς σιγά σιγά θα φτιάξουμε και βάρδιες στη πύλη του εργοστασίου. Δεν θα περάσει κανένας κερατάς να κάνει τη δουλειά που κάναμε. Γιατί δεν ξέρει να την κάνει. Εμείς χάσαμε συναδέλφους για να τη μάθουμε. Χύσαμε αίμα, αρρωστήσαμε. Κανέναν άλλο δεν εμπιστευόμαστε. Να έρθει η κυβέρνηση, ο ειδικός διαχειριστής, ο δικαστής και δεν ξέρω ποιο άλλο κέρατο και αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη. Μην πάρει ο διάολος και συμβεί τίποτα. Θα τους πάρει και θα τους σηκώσει. Έχουν αφήσει μια βόμβα εφύλακτη. Και είμαστε έξω από αυτά τα σειρματοπλέγματα
για να περιφρουρούμε τα παιδιά μας, τις ζωές μας, το μέλλον μας. Συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την επαναπρόσληψή μας στο εργοστάσιο, στα μεταλλεία, σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, να ξαναπάρουμε το χώμα να το κάνουμε ατσάλι, με όλα τα μέσα. Και νέα δικαστικά μέτρα θα ξανακαταθέσουμε και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Αλλά αντικειμενικά βλέπουμε την αλήθεια κατάματα και από αύριο παίρνουμε μέτρα, κάνουμε τη συγκέντρωση γιατί θα είναι η δύναμή μας, η γενική απεργία είναι η δύναμή μας, η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας, παίρνουμε μέτρα και τα μία να φτιάξουμε στο σωματείο για να μπορεί να βοηθάμε να σπουδάσουν τα παιδιά μας, να έχουμε τροφή και η αλληλεγγύη να ανοίξει, αλλά πάνω απ' όλα να απαιτήσουμε από τους κερατάδες που το φτάσανε σε αυτό το χάλι να εξασφαλιστεί το εισόδημά μας από αυτόν το μήνα. Από αύριο. Από αύριο τα χιλιάρικα που τάζαν να τα βάλουν στους λογαριασμούς μας. Εμείς από τη Λάρκο δεν φεύγουμε από τον τόπο μας. Εδώ θα μας τα στείλουν, εδώ θα περιμένουμε οποιονδήποτε επενδυτή. Και βεβαίως, και συναντήσεις με τον προτιμητέο ακόμη νέο ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε που θα κάτσει πύλια, θα κάνουμε ή αυτή την Τετάρτη την επόμενη και νέες γενικές συνελεύσεις θα κάνουμε και συγκεκριμένο πλαίσιο αιτήματα συλλογικά όλοι μαζί. Υπάρχει η μοναδική λύση. Αυτό που πρέπει να βγει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό, ρε συνάδελφοι, που μας κάνει περήφανους. 4,5 χρόνια γίναμε αδέρφια, ρε. Δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας και τώρα είμαστε αδέρφια και μας κράτησε όρθιος αυτού. Αυτό θα συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα. Κανένας μόνος του. Όλοι μαζί θα βγούμε στη στεριά. Ναι, το καράβι μας το τορπιλήσαν. Θα του βγάλουμε τα νερά. Οι καπαταναίοι νάτι είναι εδώ. Μπροστά, εδώ κάτω, εσείς οι πρωτοπόροι. Θα το βγάλουμε στην άλλη άκρη. Η ζωή συνεχίζεται και δεν τους τη χαρίζουμε. Καλόν αγώνα, συνάδελφοι! Καλή αρχή! Σε νέα φάση μπήκαμε! Καλή αρχή! Αύριο, στις 6, και σήμερα δεν φεύγουμε από εδώ μερικοί. Εδώ θα την περιφρουρήσουμε, αλλά αύριο στις 6. Όλοι στην πύλη, την κάτω, για να οργανώσουμε και τις δυνάμεις που θα πάνε στο Υπουργείο και θα τους τρίψουμε τη μούρη στη διαμαρτυρία, και τις δυνάμεις που θα συνεχίσουν να μπαίνουν στις φάμπρικες τις άλλες της περιοχή μας που ανταποκρίνονται οι συνάδελφοί μας να μας στηρίξουν στη γενική απεργία, στους μαγαζάτορες. Την Τετάρτη blackout θα πάθει Λωκρίδα, όλα σβηστά για να ξανανάψει Λάρκο. Αυτό είναι το μήνυμα. Συνεχίζουμε, συνάδελφοι, ψηλά το κεφάλι, δέστε μας, δεν είμαστε αισιόδοξοι από φιγούρα. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί σας βλέπουμε στα μάτια και εις